ικανοποιητικά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του πρώην Κρήτης Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου, ο οποίος λίγο πριν την έλευση του νέου έτους, το βράδυ της παραμονής πρωτοχρονιάς, λόγω αδιαθεσίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευθεί. Δόξα τω Θεώ, η υγεία του Σεβασμιωτάτου βελτιώνεται καθημερινά. Πρώτα ο Θεός θα έχουμε τη χαρά μέχρι την Τετάρτη, το αργότερο την Πέμπτη, αν όλα είναι καλά όπως είναι μέχρι τώρα, να εξέλθει από το νοσοκομείο. Ολοκληρώνει την αντιβίωση την οποία λαμβάνει η ενδοφλέβεια και δόξα τω Θεώ θα επιστρέψει πίσω όπως ακριβώς ήταν πριν να προκύψει αυτή η δυσκολία που προέκυψε από τις τιμές του νατρίου που δυσκόλεψαν λίγο την γενικότερη κατάστασή του. Έχοντας παραμείνει ήδη 4 περίπου μέρες στο νοσοκομείο, ο πρώην Κρήτης, Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος, αναμένεται να πάρει εξιτήριο μέχρι την Τετάρτη, το αργότερο την Πέμπτη, και να επιστρέψει στην οικία του στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Δόξα τω Θεώ, έχει πλήρως αποκατασταθεί στο βαθμό που ήταν πριν να πάμε στο νοσοκομείο. Η επικοινωνία του είναι πολύ καλή και ο ίδιος είναι πολύ χαρούμενος και αισιόδοξος. Την ίδια ώρα, οι ιεράρχες του νησιού αναμένουν μέσα στην εβδομάδα τις εξελίξεις για τη θέση νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Η συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου τοποθετείται χρονικά από τις 11 έως τις 13 Ιανουαρίου. Οπότε από την επόμενη Τρίτη έως και την επόμενη Πέμπτη, θεωρείται βέβαιο ότι θα ανακοινωθεί το όνομα του Ποιμενάρχη της Κρήτης από τα 3 πρόσωπα που εστάλησαν στο φανάρι μετά την ψηφοφορία που έγινε μεταξύ των ιεραρχών του νησιού. Δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση ότι κάτι έχει αλλάξει ως προς τις ημερομηνίες. Συνεπώς αναμένουμε ότι μέσα στις ημερομηνίες αυτές, από τις 11 έως τις 13, θα έχουμε και την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου και Ποιμενάρχου μας από το τριπρόσωπο που η Εκκλησία της Κρήτης προ λίγων ημερών κατήρτισε και απέστειλε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έτσι ελπίζουμε ότι σε αυτές τις ημέρες, εάν δεν είναι 11, θα είναι στις 12 ή στις 13, θα έχουμε το άγγελμα της εκλογής του νέου Αρχιεπισκόπου μας. Υπενθυμίζεται ότι το τριπρόσωπο αποτελούν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος, Κισάμου και Σελήνου Άνθιμος και ο Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος.